Στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, ένα θέμα εξόχως επίκαιρο φέτος, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της Ιμπεριαλιστικής Σύγκρουσης στην Ουκρανία, είναι αφιερωμένη η κεντρική έκθεση του 48ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Βασικός παράγοντας για τον οποίο επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα είναι κυρίως τα ερωτήματα, ο προβληματισμός ο οποίος ήρθε τους τελευταίους μήνες γύρω από τις εξελίξεις και τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο στην Ουκρανία. Βασισμένη στη νέα έκδοση της Ιδεολογικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ με τίτλο «Αλήθειες και ψέματα για τον καπιταλισμό, για τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο», η κεντρική έκθεση επιδιώκει να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες του πολέμου των Ιμπεριαλιστών, αλλά και τη μοναδική διέξοδο για τους λαούς που περνάει μέσα από την πάλη, μαζί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ για τον σοσιαλισμό. Ειδικά σήμερα που βλέπουμε μια γενίκευση, δηλαδή να κλιμακώνται, να αυξούνται οι ιδεομπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και στην περιοχή μας κιόλας. Πόσο μάλλον που βλέπουμε να αυξούνται δηλαδή οι ίδιες ενδοαστικές αντιθέσεις, αλλά και πρώτα απ' όλα οι ίδιοι όροι ζωής της εργατικής τάξης από την επίθεση που δέχεται να χειροτερεύουν. Εμείς θεωρούμε ότι η νεολαία πρέπει να έρθει σε επαφή με τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τη συγκεκριμένη έκθεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο έχει στηθεί η έκθεση, η οποία είναι χωροθετημένη αλλά και διαρθρωμένη θεματικά σε 4 ενότητες. Στην αρχή της έκθεσης κάνουμε μια προσπάθεια να απαντήσουμε κάποια ερωτήματα τα οποία συνάντησε η οργάνωση όλο το προηγούμενο διάστημα στη δραστηριότητα που ανέπτυξε ενάντια στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο. Όπως για παράδειγμα, ότι υπήρχε μια γενική παραδοχή ότι οι πόλεμοι γίνονται για τα συμφέροντα, όμως για τα συμφέροντα πιανού τελικά γίνονται οι πόλεμοι, ή αν οι συγκρούσεις και οι πολεμικοί ανταγωνισμοί προκαλούνται από τις αποφάσεις κάποιων τρελών ηγετών. Για το αν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ή αν μπορούν οι μεγάλες δυνάμεις να τα βρούνε και να μπορέσουν οι λαοί να ζήσουν ειρηνικά. Κάπως έτσι ξεκινάμε την έκθεσή μας. Στη συνέχεια υπάρχει ένα χρονολόγιο όπου βλέπουμε τις μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις του 20ου αιώνα, μέσα από τις οποίες φαίνεται ότι ούτε οι διεθνείς οργανισμοί, ούτε τα διεθνή δικαστήρια μπορούν να εγγυηθούν την ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη όλων των κρατών. Μετά απαντάμε ένα πολύ βασικό ερώτημα που απασχολεί πάρα πολλούς νέους, αν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς πολέμους, απαντώντας και στην προσπάθεια που κάνει το σύστημα να μας πείσει ότι η πόλη μείνει στη φύση του ανθρώπου και ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι καλύτερο, συζητώντας για την κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ και ΚΝΕ, που είναι ο σοσιαλισμός κομμουνισμός. Δηλαδή κοινωνία που μπορεί να υπάρξει πραγματικά ειρήνη, γιατί όλος ο πλούτος που υπάρχει στην κοινωνία δεν ανήκει σε λίγους, αλλά σε όλη την κοινωνία, στην εργατική τάξη, όπου όλοι οι λαοί μπορούν να συνεργαστούν για να ζήσουν ειρηνικά και να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους. Αυτή η κοινωνία βέβαια θα έρθει με τη σοσιαλιστική επανάσταση, που αφιερώνουμε και ένα κομμάτι της έκθεσης σε αυτό, και η έκθεση κλείνει με τις οθόνες που βλέπουμε πίσω μας, με την αναφορά στη σύγχρονη δράση του κόμματος και της ΚΝΕ, μέσα από τους αγώνες που αναπτύσσονται, στην ανάγκη να δυναμώσει και η συμπόρευση με το ΚΚΕ για τις μικρές και τις μεγαλύτερες μάχες που έχουμε μπροστά μας. Η νέα έκδοση της Ιδεολογικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ για τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, που εγκαινιάζει τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Αλήθειες και ψέματα για τον καπιταλισμό», κυκλοφορεί από τη σύγχρονη εποχή και είναι διαθέσιμη στις εκδηλώσεις του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι.